licenses that allow people to download them for free as electronic books, so long as they're doing so non-commercially. And that's been remarkably successful. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι οι ειδήσεις του One Channel στις 7. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 24 Μαρτίου θα μετάσχει ο Biden. Άνοιχτη παραδοχή του Ουκρανού Προέδρου. Η αλήθεια είναι πως δεν μπορούμε να μπούμε στο ΝΑΤΟ και πρέπει να το αποδεχτούμε, είπε. Γενικός αντιπροπορικός συναγερμός σε όλη την Ουκρανία. 5 είναι νεκροί από τις τελευταίες επιθέσεις στην πρωτεύουσα, όπου επιβάλλεται απαγόρευση κυκλοφορίας. Νεκρός εικονολήπτης του Fox News. Κυρώσεις του Πούτιν σε Biden, Blinken, Clinton και Trudeau. Η Βρετανία επέβαλε κυρώσεις σε άλλους 370 Ρώσους, ανάμεσά τους ο Πεσκόφ, η Ζαχάροβα, ο Σοϊγκού και ο Μεντβέντεφ. Σε εξέλιξη στις συνομιλίες της Ουκρανίας με τη Ρωσία, κατάπαυση πυρός και απόσυρση στρατευμάτων στο τραπέζι. Ο τέταρτος γύρος άρχισε χθες μέσω τηλεδιάσκεψης και διακόπηκε μετά από 7 ώρες για τεχνικά ζητήματα. Ο Έλληνας πρόξενος της Μαριούπολης βρίσκεται ήδη προς τη Ζαπορίζια. 26.536 τα νέα κρούσματα κορονοϊού, 50 οι νεκροί και 358 οι διασωληνωμένοι. Ανελέητα, κυρίες και κύριοι, βομβαρδίζεται το Κίεβο και άλλες μεγάλες πόλεις της Ουκρανίας από τα ρωσικά στρατεύματα. Η πρωτεύουσα της Ουκρανίας δέχτηκε σφοδρούς βομβαρδισμούς όλο το βράδυ και η νύχτα έγινε μέρα από τις εκρήξεις. Τα ξημερώματα, τρεις πολυκατοικίες στο Κίεβο δέχτηκαν πυραυλική επίθεση, με αποτέλεσμα μέχρι στιγμής να έχουμε 2 νεκρούς και πολλούς τραυματίες. Χωρίς έλεος το ανελαίητο σφυροκόπημα στο Κίεβο. Ιρπίν, Χοστομέλ και Μπούτσα βομβαρδίζονται χωρίς ανάσα. Ίσως το πιο εφιαλτικό βράδυ για την Ουκρανική πρωτεύουσα από την αρχή της ρωσικής εισβολής πριν από 20 ημέρες. Οι ρωσικές βόμβες χτυπούν ασταμάτητα και κάνουν τη νύχτα μέρα. Στο Κίεβο χτυπήθηκαν το πρωί τουλάχιστον 3 κτίρια. Μία 9-όροφη και μία 15-όροφη πολυκατοικία από την οποία ανασύρθηκαν 2 πτώματα. Ударная волна была такая, посмотрите на эти машины, и сейчас горит дом. Еще раз, друзья, это город Киев, это наш мегаполис. Он просто убивает людей, это просто террор против людей. Пληροφορίες κάνουν λόγο και για εγκλωβισμένους. Спасибо всем соседям, что помогли нас. Φωτιά ξέσπασε και σε πολυκατοικία 10 ορόφων στην συνοικία Πόντι. Η έκρηξη προκάλεσε ζημιές και στην είσοδο του μετρό. Οι μάχες στα προάστια της Ουκρανικής πρωτεύουσας είναι σκληρές. The point is that the reality of indiscriminate shelling the Russia uses right now is that anything is unfortunately possible here, but most of the civilians now in Kiev are getting ready, getting prepared to enter in Kiev into citadel. Cities full of checkpoints, full of defenses, full of means to try and beat back whatever Russians throw at us. Because again, this is our capital, we are fighting for it till the very end. Η στρατηγική αυτή του ρωσικού στρατού άλλαξε λόγω της απροσδόκητης για τους σχεδιασμούς του Πούτιν ουκρανικής αντίστασης που προκάλεσε μεγάλες απώλειες στους εισβολείς. Ανατριχιαστική είναι η μαρτυρία ακτιβιστή της οργάνωσης Human Rights Watch, ο οποίος βρίσκεται στην Ουκρανία. Really, since the opening hours of the Russian invasion here in Ukraine, we've seen the Russian armed forces resort to attacks using unlawful weapons, cluster munitions, indiscriminate attacks, dropping bomb after bomb on residential neighborhoods, killing dozens of civilians in multiple different cities. Για πρώτη φορά μίλησε στην κάμερα η Ρωσίδα blogger που τραυματίστηκε στο βομβαρδισμό του μεευτηρίου στη Μαριούπολη. Όταν μας αγγλικάλει στόχο, όκνα, ράμμα, и все знаем, как это произошло. То есть мы сидели у себя в палатах, кто успел накрыться, кто не успел. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας ζήτησε για ακόμα μια φορά από τους Ρώσους στρατιώτες να παραδοθούν. Предлагаю вам выбор. От имени украинского народа мы даем вам шанс, шанс выжить. Если сдадитесь нашим силам, мы будем обращаться с вами
так, как и положено, обращаться с людьми. Именно с людьми, достойно. Как с вами не обращались в вашей армии. Μπαράζ βομβαρδισμών και στο Χάρκοβο. Χτύπημα των Ουκρανών κατά ρωσικού κέντρου επιχειρήσεων και αποθήκες στην ίδια περιοχή. Την ώρα που οι συνομιλίες συνεχίζονται, αναλυτές εκτιμούν ότι το αργότερο που τελειώσει ο πόλεμος είναι από 10 μέρες μέχρι τις αρχές Μαΐου, επειδή η Ρωσία δεν θα έχει πλέον άλλες δυνάμεις. Ο κύριος Στάσος Τσιάμης, που παραμένει ακόμη στο Κίεβο, βρέθηκε έξω από μία από τις πολυκατοικίες που βομβαρδίστηκαν σήμερα στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Πάμε να παρακολουθήσουμε τι είπε πριν από λίγο στην εκπομπή Live News και στον Νίκο Ευαγγελάτο. Εδώ πίσω μου είναι μία από τις δύο πολυκατοικίες οι οποίες χτυπήθηκαν σήμερα το πρωί. Ο τρίτος στόχος ήταν ένας σταθμός του μετρό που απέναντι υπάρχει ένα εργοστάσιο το οποίο παράγει στρατιωτικό υλικό. Τουλάχιστον μέχρι πριν μερικά χρόνια εκεί δούλευε ένας φίλος οικογενειακός και φτιάχνανε ρούχα και παπούτσια για το στρατό. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς έχουν. Εδώ, όπως βλέπετε, πλησιάσω. Θα δείξουμε τον κρατήρα που έχει σχηματιστεί. Αυτό είναι κτίριο. Από την κέντα που έπεσε είναι αυτή εδώ η. Είναι μια πολυκατοικία. Είναι ένα κτίριο το οποίο. Μια πολυκατοικία δεκαόροφη. Μόνο σπίτια, έτσι, ούτε εργοστάσιο, ούτε στρατιωτική εγκατάσταση. Τίποτα. Μόνο σπίτια όμως. Δεν υπάρχουν τραυματίες και νεκροί ευτυχώς σε αυτή την πολυκατοικία εδώ. Σε αντίθεση με την άλλη, όπου υπάρχουν 4 νεκροί και 5 τραυματίες, το επίσημο ανακοινωθέν. Στις οικονομικές επιπτώσεις τώρα του πολέμου, εκρηκτική είναι η αύξηση των τιμών στα καύσιμα και στα σιτηρά, με αποτέλεσμα να καταγράφονται πλέον σημαντικές ανατιμήσεις σε σειρά τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης. Το κύμα της ακρίβειας δεν άφησε ανέγγιχτο ούτε το σουβλάκι, που μέσα σε μία εβδομάδα πήρε αύξηση 16%, ενώ φωτιά έχουν πάρει οι τιμές ακόμη και στα fast food. Όλα είναι μετρημένα. Καπήγοντα. Αυξημένο ενεργειακό κόστος και ανατιμήσεις στις πρώτες ύλες δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ που φέρνει πρώτον πυλόν περαιτέρω αυξήσεις σε βασικά προϊόντα. Σύμφωνα και με επίσημα στοιχεία από το Υπουργείο Ανάπτυξης, την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου τα ζυμαρικά αυξήθηκαν κατά 11,9%, το ψωμί του τόσο κατά 9,4%, το αλεύρι κατά 4,68%, το ελαιόλαδο κατά 4,43% και οι βρεφικές τροφές κατά 5,14%. Πάντως και στα τρόφιμα είμαστε περιορισμένοι. Παίρνουμε αυτά που ακριβώς θέλουμε. Το μικρό το τσουβάλι από 13 με 15 και πέρασε τα 22. Οι τιμές φαίνεται πως έχουν απογειωθεί ακόμη και στο fast food. Βέβαια, αρκετοί είναι οι επιχειρηματίες που βρίσκονται ακόμη σε στάση αναμονής πριν αλλάξουν τους τιμοκαταλόγους τους. Προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να μην κάνουμε, να απορροφήσουμε ό,τι ακριβώς γίνεται αυτή τη στιγμή. Οι τιμές δεν έχουν αυξηθεί. Πρέπει να αυξηθούν, δεν γίνεται να μην αυξηθούν. Υπάρχουν όμως και οι περιπτώσεις επιχειρηματιών που δεν μπόρεσαν να απορροφήσουν το αυξημένο ενεργειακό κόστος, με το απλό σουβλάκι να αυξάνεται μέσα σε μία εβδομάδα κατά 12%. Στα ύψη βρίσκεται και σήμερα η τιμή της βενζίνης, με τη μέση τιμή πώλησης να βρίσκεται στα 2 ευρώ και 13 λεπτά. Πάνω από τα 2 ευρώ πωλείται και το πετρέλαιο κίνησης, με τους πρατηριούχους να εκτιμούν μικρή αποκλιμάκωση των τιμών τις επόμενες ημέρες. Βλέπουμε μια ψυχραιμία, μια ομαλότητα στη διεθνή αγορά και ελπίζουμε ότι αυτή θα αποτυπωθεί τις επόμενες μέρες με μειώσεις των τιμών. Η κυβέρνηση ετοιμάζει νέο πακέτο ενίσχυσης των οικοκυριών που πιθανόν να ανακοινωθεί την Τετάρτη. Το νέο πακέτο μέτρων θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων επίδομα από 250 έως 300 ευρώ για ευάλωτα νοικοκυριά, επιστροφή μέρους του ειδικού φόρου κατανάλωσης βάσει περιουσιακών και εισοδηματικών κριτηρίων, ενώ αυξημένη θα είναι και η επιδότηση ρεύματος και φυσικού αερίου για τον Μάρτιο. Με εντολή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου, η ελληνική αστυνομία πραγματοποίησε σήμερα το πρωί ευρεία επιχείρηση στο κέντρο της Αθήνας. Συμμετείχαν 200 αστυνομικοί διαφόρων υπηρεσιών και στόχος, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, ήταν η πάταξη των παράνομων δραστηριοτήτων στο κέντρο της πόλης. Να παρακολουθήσουμε τι δήλωσε ο κύριος Θεοδωρικάκος αμέσως μετά την επιχείρηση. Η σημερινή πολύπλευρη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας στο κέντρο της Αθήνας είναι τμήμα ενός συνολικού οργανωμένου σχεδίου. Με τη συνεχή δράση μας, επιφέρουμε κέρια πλήγματα στην παράνομη μετανάστευση, στο εμπόριο ναρκωτικών και στο παράνομο εμπόριο που βλάπτει τις νόμιμες επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους.
Ενισχύουμε με αυτόν τον τρόπο σταθερά και με επιμονή την παρουσία της αστυνομίας και στο κέντρο και στις γειτονιές του Λεκανοπεδίου, ώστε όλοι οι πολίτες να αισθάνονται πολύ πιο ασφαλείς.